και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, όπως σας είχαμε ανακοινώσει, είναι ο πρόεδρος συλλογιστών και αφοροτεχνικών ομοροδόπης, ο κύριος Θοδωρής Σαβάκης. Καλησπέρα, κύριε Σαβάκη. Καλησπέρα, κύριε Παντή. Κύριε Σαβάκη, καταρχήν, χθες είχατε ένα ματς. Να ξεφύγουμε λίγο από το αμιγώς λογιστικό, σωστά? Ναι, το πάμε να... Να πάμε ανάποδα. Έτσι, χρειάζεται. Χθες με τους δικηγόρους παίζαμε του συλλόγου Κομμουνής, η οποία ήταν μια πολύ καλή ομάδα. Χάσαμε, είναι αλήθεια. Σαν παλέμαχοι Πανθρακικού εμείς. Ναι. Αλλά ήταν τότε πολύ καλή ομάδα και αν γίνεται πρωτάθλημα το οποίο θα διεξαχθεί στην πόλη μας, νομίζω ότι η ομάδα του νομού μας θα πάει πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι θετικό πάντως. Είχατε κόσμο στις κερκίδες? Όχι, όχι. Ήταν φιλικό. Φιλικότατο. Στα πλαίσια προετοιμασίας. Σωστό. Και των δύο ομάδων. Εμείς έχουμε μόνο φιλικές αναμετρήσεις. Αυτό το διασκεδάζουμε, λοιπόν. Αυτό είναι καλό. Εξάλλου και ο αθλητισμός έχει τους περιορισμούς του σε σχέση με τον κορονοϊό. Τα γνωρίζετε τα πράγματα. Έτσι. Θα δούμε στην πορεία πώς θα πάει. Να επανέλθω στην κανονικότητα. Όσο αυτό είναι εφικτό. Ναι, και όταν αυτό γίνει εφικτό, ναι. Εννοείται. Κύριε Σαβάκη, να πούμε ότι έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση ο κώδικας διευθέτησης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας. Να δούμε τι σημαίνει αυτό. Κοιτάξτε, είναι η πρώτη φορά που ο κώδικας αυτός που έχει δοθεί στη διαβούλευση, όπως είπατε, θα τεθεί σε ισχύ από 1/1/21 και είναι η πρώτη φορά που εισάγονται δύο κυρίαρχα θέματα. Πρώτο είναι αυτό ότι εισάγεται ο προληπτικός μηχανισμός για την έγκαιρη προειδοποίηση του οφειλέτου, έτσι ώστε αυτός να μην οδηγηθεί σε διαδικασίες αφαιργιότητας. Δηλαδή θα υπάρχει ένας μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης που θα ειδοποιεί τον οφειλέτη ότι κάτι δεν πάει καλά στα οικονομικά του και ότι μπαίνει στο φάσμα της παρακολούθησης και ίσως τη χάνει αφαιρέγγυος στο μέλλον. Έτσι λοιπόν, το ένα κομμάτι είναι αυτό και το δεύτερο κυρίαρχο είναι ότι εσωματώνονται όλα τα επιμέρους εργαλεία ρύθμισης οφειλών που υπάρχουν μέχρι σήμερα, όπως είναι τα επιχρεωμένα νοικοκυριά, η προστασία προστατικίας, ο εξοδικαστικός μηχανισμός, όλα αυτά σε ένα ενιαίο πλαίσιο και μια ενιαία διαδικασία. Βέβαια είπαμε ότι είναι στο στάδιο της διαβούλευσης, υπάρχει και η αντίθετη άποψη κυρίως σε ό,τι αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας, που εκεί αυτό που να αναφέρω αυτό που λέει το νέο πλαίσιο που εισάγεται με το νομοσχέδιο αυτό, τι θα κάνει, το κράτος θα παρέχει έμπραχτη στήριξη στα ευάλωτα νοικοκυριά, πώς, με την παροχή εκδότησης δανείων προς κατοικίες στο στάδιο της νοικής ρύθμισης οφειλών, έτσι ώστε να διασώσουν το σπίτι, στην πρώτη κατοικία δηλαδή. Και επίσης θα παρέχεται ένα κίνητρο επαναφοράς στη συνέπεια κάλυψης όλων των υποχρεώσεων. Τώρα, το δεύτερο κομμάτι. Πότε θα παρέχει πάλι το κράτος? Στην περίπτωση που οι επιστρεπτές προβούν σε ενέργειες ρευστοποίησης πρώτης κατοικίας, πάλι το κράτος θα παρέμβει, φτιάχνοντας ένα μηχανισμό, ο οποίος μηχανισμός αυτός θα υποχρεούται να αποκτήσει το ακίνητο της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, και το οποίο αυτό θα μπορεί να το επαναγοράσει ο οφειλέτης αν έρθει σε κανονική κατάσταση οικονομική μέσα σε διάστημα 12 ετών. Και θα έχει τη δυνατότητα βέβαια να διαμένει στο σπίτι πληρώνοντας ένα σχετικό ενίκιο. Και αποφεύγει την έξωση. Αποφεύγει την έξωση. Και με την μορφή επιδόματος στο κράτος θα πληρώνει το ίδιο. Να κάνω μια απλοϊκή ερώτηση, κύριε Σαβάκη. Βεβαίως. Κάποιος που είναι στο κόκκινο το δάνειό του και κινδυνεύει να χάσει το σπίτι στο οποίο μένει, που είναι πρώτη κατοικία, και έχει όμως και άλλα χρέη στο δημόσιο, δηλαδή είτε είναι επιχειρηματίες, είτε είναι ιδιώτης, είτε έχει άλλα οικονομικά ανοίγματα, υπάρχουν κάποιες παράμετροι που δεν θα το επιτρέψουν να προστατέψει την κόκκινη, την πρώτη κατοικία, ακριβώς γιατί χρωστάει πολλά, ή τέλος πάντων υπάρχει περίπτωση στην οποία αυτά τα πολλά έχουν μια κόκκινη γραμμή και εκεί σταματάει ο κοινωνικός εντός εισαγωγικών χαρακτήρας του κράτους? Υπάρχει διαδικασία ρευστοποίησης εκείνης περιουσίας, που η ρευστοποίηση αυτή σημαίνει ότι οι πιστωτές ή το κράτος θα διανύμει αναλογικά σε όλους τους πιστωτές το οφειλόμενο ποσό,
Και ακόμα και αν αυτό δεν αρκεί για να, αποπληρώσει όλα τα χρέη, το χρέος θα διαγράφει, θα μηδενίζεται εφόσον πάλι εκποιηθεί όλη η περιουσία του. Αυτό είναι το τρίτο κομμάτι καινοτόμο στην τέτοια, που ουσιαστικά πρόκειται για την πτώχευση ιδιωτών. Με το μέχρι τώρα νομικό πλαίσιο δεν προβλεπόταν κάτι τέτοιο. Είχαν μόνο πτώχευση επιχειρήσεων, νομικών προσώπων κλπ. Θα έπρεπε δηλαδή να είναι επαγγελματίας και να ασκεί δραστηριότητα αυτός που θα πήγε στο δικαστήριο να κηρυχθεί πτωχός. Τώρα έχουμε και την καινοτομία της πτώχευσης των ιδιωτών, ο οποίος ιδιώτης είτε εκουσίως είτε με διαδικασία που θα καλούν οι πιστωτές, θα πηγαίνει στο δικαστήριο για να κηρυχθεί και αυτός σε πτώχευση. Σωστό. Άρα θεωρείτε ότι είναι μία διέξοδος για ανθρώπους που ειδικά σε μία περίοδο μεγάλης οικονομικής κρίσης και παρατεταμένης προφανώς δεν μπορούν να επανέλθουν και τουλάχιστον θα έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν το σπίτι τους, αλλά και με την πτώχευση να κάνουν σχέδια για να επιβιώσουν. Γιατί φαντάζομαι για κάτι τέτοιο μιλάμε, είναι κανόνες επιβίωσης βασικοί. Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι η πρώτη κατοικία για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες θα πρέπει να υποστηριχθεί περισσότερο και η παρέμβαση του κράτους να είναι πιο έντονη, ώστε να μην έχουμε φαινόμενα εξώσεων ανθρώπων που υποφέρουν καθοδήποτε τρόπο, είτε από οικονομική δυσμένεια, είτε από υγείας, διαλόγους υγείας, είτε για οτιδήποτε άλλο. Περιμένω πάνω στο τελικό κείμενο, είπαμε για διαβούλευση, μόλις προχθές δόθηκε. Οπότε περιμένουμε και τις προτάσεις των φορέων, των κοινωνικών φορέων που συμμετέχουν στη διαβούλευση, ώστε να το κείμενο που θα ψηφιστεί να είναι ένα κοινωνικά αρεστό, θα έλεγα, νομοθετικό διάταγμα. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Σαββάκη. Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη διαβούλευση με τις παρατηρήσεις και παρεμβάσεις των κοινωνικών? Εντός Σεπτεμβρίου, νομίζω θα παίξει Ιούλιο. Επομένως, από 1η Ιανουαρίου του 2021 θα έχουμε το νέο σχέδιο νόμου και θα χαραχτεί η συγκεκριμένη γραμμή, θα λέγαμε, σε σχέση με τις οφειλές και τη δεύτερη ευκαιρία. Εσείς από την εικόνα σας, δεν θέλω να μου μιλήσετε για νούμερα, έχετε εικόνα πόσοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή ανησυχούν ότι θα χάσουν το σπίτι τους στην περιοχή? Δηλαδή, όχι πόσοι αριθμητικά, ενώ ότι είναι ένας αριθμός που είναι αναγνωρίσιμος, ή μιλάμε για 2-3 άτομα, μιλάμε για περισσότερους? Εννοείται για περισσότερους, γιατί είναι συμβολικό το 2-3, εντάξει. Η δεκαετία της κρίσης που πέρασε και η συνέχισή της με την εμφάνιση της πανδημίας, νομίζω ότι έχουν φτάσει τα νοικοκυριά στα όρια τους, οι οικονομικές συμμετοχές δεν υπάρχουν πλέον και νομίζω ότι πολλοί θα χρειαστούν τη βοήθεια και την υποστήριξη των φορέων. Σε αυτό έχετε δίκιο. Μηχανισμού. Δηλαδή πάμε στην ανάγκη για ένα κράτος πρόνοιας και μια αυτοδιοίκηση πρόνοιας. Τουλάχιστον για τις ευάλωτες ομάδες και κοινωνικές ομάδες πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη βούληση και μεγαλύτερη... μεγαλύτερος αναγκαλισμός από μέρος του κρατικού μηχανισμού. Κύριε Σαββάκη, από την άλλη βέβαια το θέμα είναι να προστατευτούν οι ευάλωτοι, οι οποίοι αυξάνονται τελικά. Από την άλλη, αυτός ο κώδικας διευθέτης οφειλών και η παροχή, όπως λέγεται, δεύτερης ευκαιρίας, θα μπορέσει να φέρει κάποια στιγμή και χρήματα στο κράτος, γιατί υπάρχει και το ζήτημα ότι υπάρχει ένα μεγάλο χρέος. Αναφέρεται ότι είναι στα 234 δις ευρώ. Τα χρέη δηλαδή προς τράπεζες. Οπωσδήποτε, τόσο στο κράτος όσο και στις τράπεζες, οπωσδήποτε θα φέρει κάποια έσοδα. Το θέμα είναι το πόσο τελικά θα πληγούν οι άνθρωποι αυτοί που θα χρειαστεί να ρευστοποιήσουν την περιουσία τους. Μιλάμε για μια διαδικασία η οποία δεν θα είναι βραχυχρόνια, θα είναι μακροχρόνια διαδικασία. Θα κρατάει, όσο και αν λέμε ότι θα αρχίσει από μια πρώτη 21, οι διαδικασίες αυτές θα βγαίνουν μέσα στις πλατφόρμες του Εξαιρετικού Συμβασμού, ο οποίος
εξωτερικό συμβιβασμό παρεπιπτόντω δεν περπάτησε καθόλου, ακριβώ επειδή οι διαδικασίε ήταν πολύ χρονοβόρε και πολύ δύσκολε. Ελάχιστε επιχειρήσει εντάχθηκαν τελικά και έκαναν χρήση του μέτρου αυτού. Άρα, μέσω τη πλατφόρμα αυτή, αν η πλατφόρμα αυτή δεν τροποποιηθεί και δεν έχουμε βελτιώσει στη λειτουργία τη, είναι πολύ εύκολο να φτάσουμε στην ίδια κατάσταση, δηλαδή να μην να υπάρχει το νομικό πλαίσιο, αλλά ουσιαστικά αυτό να είναι χωρίς, να μην είναι εργαλείο, να μην είναι αποτελεί εργαλείο, γιατί θα είναι χρηστικό. Κύριε Σαββάκη, επειδή έχουμε ξεπεράσει το χρόνο μας, απλά θα ήθελα μία ανακοίνωση να την επαναλάβετε κι εσείς, ότι από χθες ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα στήριξης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζόμενους. Το ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης Επενδύσεων, ο κ. Νίκος Παθανάσης. Να σας πω δύο λόγια γι' αυτό, γιατί και αυτό πάλι θα είμαι λίγο αρνητικός. Ο 4399 του 16 είναι ο αναπτυξιακός νόμος που τρέχει. Η προκήρυξη του προγράμματος αυτή, η επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, αφορά ακριβώς το αναπτυξιακό νόμο αυτό, ότι οι διαδικασίες και εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολες και εντάχθηκαν ελάχιστα έργα στον αναπτυξιακό αυτό νόμο. Δύο λόγια μόνο. Ο συνολικός προπολογισμός για το 2020 είναι στα 150 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν κανόνες όρευσης για τις επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά την επιμέτρηση ενισχύσεων που έλαβαν οι επιχειρήσεις από άλλο καθεστώς ενισχύσεως ή καθεστώς ενισχύσεων ίσων σημασίας, όπως ο Ντεμίνιμις. Και επίσης η συμμετοχή στο φορέα, του φορέα ως ίδια συμμετοχή, η εξωτερική χρηματοδότηση πρέπει να είναι τουλάχιστον το 25% του κόστους του επιχειρηματικού σχεδίου. Αυτά είναι τρία βασικά σημεία. Τώρα μπορεί να διαβάσει την προκήρυξη ο κ. Στέλη. Πολύ καλή να παίξω. Να πω ότι οι τουριστικές επιχειρήσεις για δημιουργία ξενοδοχικών μονάδων ή για εξυγχρονισμό ξενοδοχικών μονάδων άλλων τριών αστεριών είναι μέσα. Τώρα από εκεί πέρα ο καθένας του βρίσκεται στους συμβούλους του για να έχει η καλύτερη ενημέρωση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Σαββάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, με υγεία και με ευχή η πρώτη κατοικία να προστατευτεί. Από την πολιτεία βεβαίως. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, γεια σας.